είδηση του φωνικού στην Κάτω Αχαΐα προκάλεσε αρχικά σοκ στη συνοικία των Τσιγκάνικων. Τις τρεις πρώτες ώρες όλοι έψαχναν να βρουν ποιος σκότωσε και ποιος σκοτώθηκε και μέχρι το απόγευμα της Τρίτης όλα είχαν ξεκαθαρίσει. Και πλέον η οργή άρχισε να υπερισχύει των συναισθημάτων, ακόμη και της λήψης, για τον τόσο άδικο χαμό ενός ανθρώπου. Συγγενείς, φίλοι του 63χρονου θύματος, άνθρωποι που το γνώριζαν αλλά και απλοί κάτοικοι του χωριού που νιώθουν ότι κάτι πολύ κακό συνέβη στον τόπο τους, εξωτερήκευσαν τα συναισθήματά τους με αναρτήσεις και σχόλια στο διαδίκτυο. Άρχισαν δημόσια να ζητούν τιμωρία του δράστη και της οικογένειάς του, ακόμα και για εξορία τους από την περιοχή. Ομάδα 150 περίπου ατόμων, με τη μία κουβέντα να φέρνει την άλλη, χθες στις 12 το μεσημέρι επιτέθηκε στο σπίτι του δράστη προκαλώντας ζημιές. Άγνωστο παραμένει το πώς κατάφεραν και έσπασαν τον αστυνομικό κλειό σε απόσταση αναπνοής από το σπίτι. Η οικογένεια του δράστη όμως έχει μεταφερθεί κάπου στην Ηλία, ενώ η γυναίκα του, η οποία εμφανίστηκε από τον σύζυγό της και φωνιά ως μήλον της έρηδος για τους δύο άνδρες, μετακόμισε στην Αττική, επιμένοντας να δηλώνει πως ουδέποτε είχε ερωτική σχέση με το θύμα και πως ο σύζυγός της είχε αιμονή ότι κάτι συνέβαινε.